Θα σα εξηγήσω. Δώστε λίγο την ενδιαφέρον. Δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει η κυρία Δούρου που έχει μια αριστερή πολιτική. Γιατί δεν τόλισε το θέμα, κυρία Δούρου. Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Να σα πω κάτι. Σε ένα χρόνο πόσο τα ίδια. Πολύ το περιμένετε σε ένα χρόνο αυτό. Τα ίδια. Δεν δείχνεται. Ειλικρινά σα το λέω. Αν είναι αυτό ο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζετε την κυρία Δούρου, πραγματικά δεν δείχνει πολιτική σοβαρότητα. Και σα το λέω πολύ ειλικρινά. Καλά, όχι δείχνει πολιτική σοβαρότητα, κυρία Δούρου, με αυτά που λέει. Αν είναι αυτό ο τρόπο με τον οποίο τον αντιμετωπίζετε, αν θέλετε να τη κάνετε κριτική, να τη κάνετε κριτική. Η κυβέρνηση θα τη δούμε σε λίγο καιρό. Όχι με ξεπλάδες. Ήταν ατυχία που δεν ήρθε. Το κρατήσατε, κύριε Καβουράκη, κύριε Οικονομία. Κρατήσατε ότι είπε ότι θα δούμε την αριστερή διακυβέρνηση σε λίγο καιρό. Αυτή η κυρία Δούρου εννοώ. Στην περιφέρεια. Κύριε Ρίγα, πάντως. Λοιπόν, μπορώ όμως να πω κάτι, γιατί είναι πιο σοβαρό το θέμα από τη χολή που βγάζουμε για την κυρία Δούρου. Έλαβε η κυρία Δούρου. Όχι, δεν λέω για την αντίληψη. Ωραία. Αυτή την πολύ εύκολη ότι όλα λύνονται δια μαγείας. Θα το δούμε του χρόνου πώς θα γίνει. Η κυρία είπε κάτι συγκεκριμένο. Η κυρία Δούρου δεν μπορεί να τα λύσει δια μαγείας όταν έχουμε μια κυβέρνηση που βγάζει νόμους, ναι, που αναγκάζει κάθε χρόνο την περιφέρεια να δίνει χρήματα, πακέτα ολόκληρα για να εξασφαλίζει μέσα από διάφορους διαγωνισμούς που αν προκύψουν να είναι γόνιμοι. Δηλαδή, εσείς πώς θα το κάνατε. Εάν υπήρχε η δυνατότητα όλα αυτά τα χρήματα. Να επιτρέπετε να μιλήσω λίγο με επιχειρήματα, γιατί δεν θέλω τώρα να χάνουμε και το σκοπό μας. Λοιπόν. Εάν υπήρχε, πραγματικά, υπάρχουν χρήματα τα οποία δίνονται σε ιδιώτες εδώ και χρόνια. Αυτό είναι γνωστό που είπε η κυρία από την Ομοσπονδία Γονέων. Υπάρχουν χρήματα, αν δίναμε αυτά τα χρήματα στη δημόσια παιδεία, θα μας κατηγορούσατε για Σοβιετία. Αυτό θα λέγατε. Σοβιετία ο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλει να δώσει χρήματα, θέλει να έχει δημόσιο φορέα για τα σχολικά. Θα μας λέγατε ότι εμείς είμαστε με τη Σοβιετία. Αυτό είναι η Ζιμπάμπουε που βλέπουμε όμως αυτή τη στιγμή στις εικόνες. Για τα παιδιά. Εμείς αυτό που λένε, αντί τα χρήματα να αυτά. Να αγοραστούν λεωφορεία κρατικά, να προσλάβουμε. Υπάρχει, προφανέστατα. Αυτή τη στιγμή, ξέρετε τι. Όχι, μισό λεπτό. Θέλετε να σας το εξηγήσω, γιατί είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Και δεν είναι επιχειρήματα τύπου είστε κρατιστές, δεν είστε κρατιστές. Εδώ έχουμε μια ξεκάθαρη αποτυχία του συστήματος της αγοράς. Είναι αποτυχία αγοράς αυτό. Τη αγορά. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η αγορά. Είναι αυτό που διδάσκεται δηλαδή στο πανεπιστήμιο. Όλα, είναι αυτό που διδάσκεται, στο πανεπιστήμιο περί αποτυχίας της αγοράς. Δηλαδή υπάρχουν αγορές που ο ιδιώτης δεν ενδιαφέρεται να έρθει να καλύψει, επειδή δεν υπάρχει το κέρδος, ας πούμε, να βάλεις λεωφορείο στα Κύθυρα ή να βάλεις λεωφορείο, ας πούμε, σε κάποιες περιοχές της Ανατολικής Αττικής. Είναι μεγάλο το κόστος για τον ιδιώτη, δεν θα βγάλει το κέρδος. Επομένως, αφήνουμε τους μαθητές χωρίς σχολικά. Αυτό ήταν πολιτική, συγγνώμη, πολιτική απόφαση με βάση την κοινή υπουργική απόφαση του Φλεβάρι. Δεν προέκυψε από αστοχία. Και αυτό καλύτερα αντιμετωπίσει τώρα η Ρένα Ιδούρου και να είστε σίγουρος ότι θα το αντιμετωπίσει αποτελεσματικά, γιατί τουλάχιστον έχει την πρόθεση. Πιο αποτελεσματικά από τον κύριο Σγουρό σε κάθε περίπτωση. Αυτό μένει να το δούμε. Καλά, σίγουρα. Εδώ θα κρυθώ και εγώ για αυτό που λέω και η κυρία Δούρου για αυτό που θα κάνει. Ο κ. Χελαβίδης είναι πολύ καλός συνομιλητής. Θα πω το εξής. Ότι η ευθύνη, εγώ θεωρώ, βρίσκεται και στους δύο. Και στον κ. Σγουρό και στην κυρία Δούρου. Και θα σας πω τι εννοώ. Πρώτα απ' όλα,